Δύο χρόνια ομοιρίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευνηδιαστικά μας ανακοίνωσε τις απολύσεις 1.200 εργαζομένων, καταστρατηγώντας ακόμα και το νόμο που η ίδια ψήφισε. Επιπροσθέτως, μας ανακοίνωσε και την έξωση από τα σπίτια 300 οικογενειών, αυτών που εργάζονται σε ετοιμότητα επί 24ωρου βάσεως στα εργοτάξιά μας, που σημαίνει ότι η απόφασή της για τον εργαζόμενο της ΛΑΡΚΟ είναι και άνεργη και άστεγη. Επιπροσθέτως, καταπέτηση των δανειστών θέλει την εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού χωρίς εργαζόμενους. Αυτό, κατά παράβαση, όπως είπα, του νόμου που η ίδια ψήφισε, είναι τουλάχιστον ύποπτο να απολύσει τους εργαζόμενους 2 μήνες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πιστικές απαντήσεις πάνω σε αυτό δεν πήραμε. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θέλει να βαδίσει από εδώ και πέρα χωρίς το βαρύδι τους εργαζόμενους, όπως μας έχει αποκαλέσει στο παρελθόν, για να υλοποιήσει το σχέδιό της, που προσωπικά εμείς πιστεύουμε είναι η πτώχευση της εταιρείας. Αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει. Είμαστε στους δρόμους. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τίμια και σας καλούμε το Σάββατο σε μια μαζική συμμετοχή στο Σύνταγμα να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη για τις περιοχές και για τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ.